Έχουν συμπληρωθεί περίπου 12 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου και τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν με κάθε τρόπο να απεγκλωβίσουν δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά θαυτεί κάτω από τα ερείπια. Όσο οι ώρες περνάν, οι ελπίδες να υπάρχουν επιζώντες αρχίζουν σιγά σιγά να λιγοστεύουν. Το πιο τραγικό απ' όλα είναι η έλλειψη της ανάλογης υποδομής των κατάλληλων μέσων ώστε να μπορέσει να γίνει ο απεγκλωβισμός ακόμα και ζωντανών ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα ερείπια. Βλέπετε πως οι άνθρωποι εδώ, οι γείτονες, προσπαθούν να κάνουν κάποιο απεγκλωβισμό. Το χτυπάν τον όγκο του τσιμέντου προσπαθώντας να ανοίξουν μία τρύπα σωτηρίας με την ελπίδα ότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται θαμμένος κάτω από αυτά τα ερείπια μπορεί να ανασυρθεί νεκρός. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν τα σωστικά συνεργεία εξυγχρονισμένα, εάν δηλαδή σωστικά συνεργεία σύγχρονα που να μπορούν να έχουν την ανάλογη υποδομή δεν έρθουν σε αυτή την μαρτυρική πόλη, τότε δυστυχώς θα λιγοστέψουν πάρα πολύ οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες. Με τέτοια μέσα, με τέτοια σωστικά συνεργεία, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει το έργο όλων αυτών που προσπαθούν να απεγκλωβίζουν μέσα από τα ερείπια ανθρώπους που ακόμα είναι ζωντανοί. Όσο όμως περνάνε οι ώρες, τόσο οι ελπίδες θα λιγοστεύουν. Τα σπίτια της Νικομήδειας είναι αλήθεια ότι άντεχαν. Πέσαν όμως κατοικίες οι οποίες βρισκόταν σε φτωχογειτονιές, κατοικίες οι οποίες δεν πληρούσαν την παραμικρή αντισεισμική προστασία. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που κάνουν αυτόν εδώ τον σεισμό ιδιαίτερα φωνικό. Το γεγονός ότι χτύπησε νύχτα, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι, σχεδόν το 100% του πληθυσμού της πόλης, βρισκόταν στα κρεβάτια του. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτές οι κρίσιμες ώρες μετά τον σεισμό περνάνε δυστυχώς τις περισσότερες φορές χαμένες. Δεν υπάρχουν οργανωμένα σωστικά συνεργεία. Έτσι οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό γίνονται με τελείως πρωτόγωνα μέσα. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που συνηγορεί στο γεγονός ότι αυτός ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα φωνικός είναι ότι όλη η πόλη δεν έχει χτιστεί με ιδιαίτερα μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν κατέρευσαν παρά ένα μικρό ποσοστό των σπιτιών αυτών είναι και πάλι θέμα τύχης. Θα μπορούσε να πει κανείς τυχεροί οι κάτοικοι αυτής της πόλης αφού τα περισσότερα σπίτια τελικώς αντέξαν. Όμως είναι γεγονός ότι όταν καταραίει ένα σπίτι μέσα στο οποίο μένουν δεκάδες άνθρωποι, οικογένειες πολυμελείς, τότε δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών όλο και μεγαλώνει. O tarafta var, bir yerde var, böyle var. Olay gece saat işte 3-5 gece falan oldu. Biz yatıyorduk. Bir gürültü uyandık işte. O anda elektrikler falan da gitti. İşte kalktık. Ev karanlık. İçeride doğalgazın şeyi vardı, patlama şeyi herhalde vardı. O şeyden gözlerimiz, boğazımız yandı. Ondan sonra indik aşağıya, inemedik. Merdivenlerin... Tamam mı sen? Çok. Şurada bir polis kardeşimiz var galiba. Şurada, saçları burada. Kendisini, gölgesi burada. Η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που κατέρευσαν ακόμα και αυτές οι κολόνες του ηλεκτρικού ρεύματος, από τις οποίες περνάει και ρεύμα μάλιστα υψηλής τάσης, που βλέπετε από πόσο δυνατό τσιμέντο είναι φτιαγμένες. Η ένταση λοιπόν του εγέλαδου ξεπέρασε ίσως κάθε προηγούμενο, τουλάχιστον για τα δεδομένα αυτής εδώ της περιοχής. Όπως μας λένε και οι κάτοικοι, ο θόρυβος ήταν τρομερά δυνατός, ήταν κοφαντικός, ήταν ανατριχιαστικός όπως τον περιγράφουν, όταν οι τεράστιες αυτές κολόνες. Και συγκεκριμένα είναι 1, 2, 3, 4 κολόνες οι οποίες με μιας κατέρευσαν και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.